Όλα, γεια σε όλους και καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Mondayvation. Σας εύχομαι να έχετε μια καταπληκτική Δευτέρα και μια ακόμα πιο υπέροχη εβδομάδα. Εμένα σίγουρα η εβδομάδα μου έχει μπει με τον καλύτερο τρόπο, γιατί όπως βλέπετε έχω κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Όσοι με γνωρίζετε προσωπικά, αλλά όσοι παρακολουθείτε και το κανάλι μου τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, έχετε δει ότι μέχρι τώρα είχα πραγματικά ένα μαλλί Ραπουνζέλ. Και χρειαζόμουν ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου μία ριζική αλλαγή στη ζωή μου, οπότε αποφάσισα να κόψω το μαλλί μου ένα μακρύ καρέ. Είναι κάπου εδώ περίπου μέχρι τα κόκαλα, να το πω έτσι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι ειλικρινά ερωτευμένη με αυτά τα μαλλιά. Ελπίζω λοιπόν να σας αρέσουν και εσάς όσο τα έχω αγαπήσει κι εγώ. Δεν προλάβουμε να πούμε καλό μήνα, καθώς 1η Απριλιά ήταν την προηγούμενη Πέμπτη. Οπότε αυτή τη βδομάδα εγώ σας λέω λίγο καθυστερημένα να έχετε ένα καταπληκτικό Απρίλιο και να σας μπει ο νέος μήνας γεμάτος αισιοδοξία, πάρα πολλά χαμόγελα, θετική διάθεση και να φτιάξει σιγά σιγά και ο καιρός, έτσι ώστε να μπορούμε να βγαίνουμε περισσότερο έξω, να παίρνουμε έναν καθαρό αέρα, να παίρνουμε την υπέροχη ενέργεια του ήλιου και πραγματικά να γινόμαστε ένα ξανά με τη φύση. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Το ξέρω ότι αυτό το λέω σε περισσότερα βίντεο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Διαλέγω θέματα τα οποία με εκφράζουν, διαλέγω θέματα για τα οποία μπορώ να μιλήσω, μπορώ να εκφράσω την άποψή μου πολύ πιο άνετα, πολλές φορές ακόμα και βηματικά, όπως έχετε καταλάβει. Οπότε το σημερινό βίντεο, εκτός από βιωματικό για ακόμη μια φορά, είναι και ένα βίντεο με το οποίο πραγματικά παθιάζομαι πάρα πολύ, διότι έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ έντονα για να ξεπεράσω σε ένα βαθμό, σε ένα πάρα πολύ μικρό βαθμό το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν είναι άλλο από το πώς μπορούμε να μην λέμε 100.000 φορές μέσα στη μέρα συγγνώμη. Πόσες φορές πραγματικά θα πούμε συγγνώμη μέσα στη μέρα? Ειλικρινά, στη δική μου περίπτωση, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι και στη δική σας, οι φορές που λέμε συγγνώμη είναι πάνω από 1000. Ο λόγος του σημερινού βίντεο δεν είναι ακριβώς για να σας πω ότι δεν είναι καλό να λέμε συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ υγιές να λέμε τη λέξη συγγνώμη, να εννοούμε πραγματικά το βάθος που έχει η λέξη. Οπότε δεν λέω αυτή τη στιγμή ότι δεν πρέπει να λέμε συγγνώμη μέσα στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε πράγματα που όντως φταίμε, σε καταστάσεις που έχουμε κάνει λάθος και σε ανθρώπους που έχουμε ήδη πληγώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εννοείται πάρα πολύ φυσιολογικό και πρέπει να λέμε συγγνώμη. Οπότε θα μιλήσουμε για τις περιπτώσεις που δεν κάνουμε μόνο τους άλλους να νιώθουν άσχημα και περίεργα, λέγοντας τόσες πολλές φορές συγγνώμη, όσο και τις φορές που κάνουμε τον εαυτό μας να νιώθει άσχημα, να τον μειώνουμε, να μειώνουμε την αυτοπεποίθησή μας, να μειώνουμε την εικόνα μας στους γύρω μας. Αρχικά ας ξεκινήσουμε με το τι είναι η συγγνώμη. Η πραγματική συγγνώμη, η αληθινή συγγνώμη και η ειλικρινή συγγνώμη. Η ειλικρινή συγγνώμη είναι μία απόδειξη και πράξη ευαισθητοποίησης. Είναι η αναγνώριση του λάθους μας, είναι η παραδοχή της λανθασμένης μας πράξης ή συμπεριφοράς, η ανάγκη μας να μας συγχωρέσει το άτομο που έχουμε απέναντί μας, το οποίο το έχουμε είτε πληγώσει, είτε του μιλήσαμε άσχημα, είτε κάναμε κάτι για το οποίο πραγματικά έχουμε μετανιώσει. Για μένα αυτή η συγγνώμη είναι ειλικρινά πράξη ευγένειας, ωριμότητας, θάρρους, και ειλικρινά, εκεί που χρειάζεται, δείχνει πόσο καλά ισορροπημένος είναι ο άνθρωπος με τον εαυτό του, με τον ψυχικό του κόσμο και το πόσο πολύ τον νοιάζει ο απέναντί του, τον οποίον τον έχει πληγώσει ή του έχει μιλήσει άσχημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε την έννοια και την σωστή χρήση της λέξης συγγνώμη από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Οι γονείς πρέπει να δίνουν τα σωστά παραδείγματα στα παιδιά τους και να τα μάθουν να λένε συγγνώμη εκεί που πρέπει. Όταν τα παιδιά παίζουν μεταξύ τους και το ένα κατά λάθος χτυπάει το άλλο για να πάρει το παιχνίδι, εκεί πρέπει το παιδί να μάθει ότι πρέπει να λέει συγγνώμη στο παιδί που κατά λάθος μπορεί να χτύπησε ή του πήρε το παιχνίδι, γιατί είναι σωστό από πολύ μικρή ηλικία να αναγνωρίζει το λάθος του, να το παραδέχεται και να διορθώσει τη συμπεριφορά του έτσι ώστε μελλοντικά να μην ξανακάνει το ίδιο λάθος. Αυτή η συγγνώμη είναι πολύ διαφορετική από τη συγγνώμη που δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι στη σημερινή κοινωνία, πάρα πολλοί άνθρωποι και της δικής μου γενιάς, κυρίως επίσης σύμφωνα με έρευνες και πάρα πολλές γυναίκες, λέμε 100.000 φορές μέσα στη μέρα. Αρχικά θα σας κάνω μία ερώτηση. Μέχρι τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο, καθίστε και σκεφτείτε πόσες φορές ζητήσατε συγγνώμη σήμερα άθελά σας. Πόσες φορές πραγματικά κάνατε κάτι κακό και ζητήσατε συγγνώμη και πόσες φορές κάνατε κάτι που δεν σας περνάει καν από το μυαλό ότι ήταν κακό, ζητήσατε συγγνώμη απλά για να το πείτε. Ή ζητήσατε συγγνώμη γιατί νιώθατε άσχημα. Θα περιμένω.
Εγώ πάντως θα σας πω ότι έχω κάνει μία λίστα με το πόσες φορές είπα συγγνώμη τις τελευταίες 3 μέρες και έχω καταγράψει για ποιο λόγο ζήτησα συγγνώμη και θα σας διαβάσω αυτή τη λίστα για να δείτε κι εσείς ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις λέμε συγγνώμη σε πράγματα που ούτε εμείς φταίμε, αλλά λέμε συγγνώμη γιατί απλά θέλουμε να διατηρήσουμε και να κρατήσουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα του εαυτού μας και να μην πληγώσουμε απλά τα συναισθήματα του αλλού. Η λίστα με μένα είναι αυτή και οι φορές που ζήτησα συγγνώμη τις τελευταίες 3 μέρες, έχω καταγράψει 10 αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, είναι πολλές περισσότερες. Συγγνώμη, δεν είδα το μήνυμά σου. Συγγνώμη, δεν μπορώ Δευτέρα. Μήπως σε βολεύει Τρίτη ή Τετάρτη. Ωχ, 1000 συγγνώμη που στο έκλεισα, δεν σε άκουγα καθόλου. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα, είχα πολλή δουλειά και τώρα τελείωσα. Συγγνώμη που μιλάω όλη την ώρα για αυτό το ζήτημα, αλλά ειλικρινά το έχω πάρα πολύ ανάγκη. Συγγνώμη που με ακούς έτσι, αλλά έχω πολλά νεύρα. Συγγνώμη, φώναξα πριν γιατί αγχώθηκα με την ώρα και είχα ήδη αργήσει. Συγγνώμη, νιστάζω. Σε πειράζει να το κλείσουμε. Το τελευταίο ήταν σε έναν delivery, ο οποίος ήρθε με πάρα πολύ καλή διάθεση ο άνθρωπος και προσπάθησε να ανοίξει το φως του διαδρόμου. Οπότε είπα 1000 συγγνώμη. Πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουδούνι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πατήστε το κουμπί το πάνω που είναι το φως. Ζήτησα συγγνώμη από έναν άνθρωπο που ο διάδρομος του σπιτιού μου είναι χτισμένος με τέτοιο τρόπο ώστε το κουδούνι και το φως να είναι το ένα πάνω στο άλλο και ο άνθρωπος κατά λάθος πήγε να πατήσει το κουδούνι αντί για το φως και εγώ ζήτησα συγγνώμη που το κουδούνι είναι σε εκείνη τη θέση και πήγε να το μπερδέψει. Όλες αυτές οι συγγνώμες που σας έχω αναφέρει αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο είναι αρνητικές? Έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από το συγγνώμη που λέμε όταν παραδεχόμαστε ένα κακό λάθος, όταν παραδεχόμαστε μια κακιά συμπεριφορά. Το συγγνώμη αυτό, αυτή τη στιγμή, σε αυτούς τους ανθρώπους, έχει κάνει εμένα, τον δικό μου εαυτό, να είναι πιο κάτω από εκείνους. Έχει υποβαθμίσει και μειώσει την δική μου αυτοπεποίθηση, μειώνοντας το πρόβλημά μου, μειώνοντας, για παράδειγμα, το ότι έχω πάρα πολύ δουλειά, το ότι έχω και άλλα πράγματα να κάνω από το να είμαι όλη μέρα με το κινητό, για παράδειγμα, και να απαντάω σε μηνύματα, μειώνει πραγματικά την εικόνα που έχω εγώ για τον εαυτό μου και την αξία που έχω εγώ σαν άνθρωπος, προσπαθώντας να πείσω κάποιον άλλον, δίνοντάς του μία δικαιολογία ότι ναι, 1000 συγγνώμη πραγματικά που δεν σου απάντησα, γιατί είχα 1, 2, 3 πράγματα. Σε άλλες περιπτώσεις που λένε πάρα πολλές φορές συγγνώμη, και αυτό μειώνει πραγματικά την εικόνα μας, είναι σε περιπτώσεις που έχουμε μία συζήτηση με πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως ένα επαγγελματικό meeting ή σε μία παρέα, και θέλουμε να πάρουμε το λόγο. Οπότε εκεί σηκώνουμε λίγο δειλά-δειλά το χέρι και λέμε ναι, συγγνώμη, θα ακουστεί χαζό, αλλά σκέφτομαι ότι θα φανεί πάρα πολύ καλό αν κάνουμε την χύψη ωμέγα ιδέα που έχω. Συγγνώμη, πραγματικά 1000 συγγνώμη που διακόπτω. Ειλικρινά το ξέρω, λες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα ήθελα να προσθέσω τη δική μου άποψη, η οποία είναι μπλα μπλα μπλα. Έχουμε ήδη χάσει το παιχνίδι από τη στιγμή που θα πούμε 1000 συγγνώμη, το ξέρω, θα ακουστεί πάρα πολύ χαζό, αλλά ο άλλος κατευθείαν κλείνει τα αυτιά του, κλείνει τα μάτια του και θεωρεί αυτονόητο ότι αυτό που θα πεις είναι πάρα πολύ χαζό. Και πάλι ο φαύλος κύκλος έρχεται εδώ πέρα, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα σου πούνε «Όχι, φυσικά, τίποτα δεν είναι χαζό, παρακαλώ, σου δίνω το λόγο». Και εσύ εκείνη την ώρα δεν θα νιώθεις καλύτερα. Εκείνη την ώρα, λέγοντας συγγνώμη και αμέσως μετά να τοποθετείς τη δική σου άποψη, είναι τόσο οξύμορο, ακριβώς γιατί η αυτοπεποίθηση σου εκείνη την ώρα έχει ήδη πέσει, έχει ήδη μειωθεί. Μειώνεις τον δικό σου χαρακτήρα, τις δικές σου ιδέες και τη δικιά σου άποψη, τοποθετώντας αυτά που θέλεις να πεις σε μια συζήτηση, ξεκινώντας με το συγγνώμη. Πραγματικά μπορώ να σας πω ότι είμαι master του να λέω συγγνώμη 1000 φορές μέσα στη μέρα. Ειλικρινά σας μιλάω, χτυπάω κατά λάθος το τραπέζι της κουζίνας μου ή το τραπεζάκι ή την καρέκλα στο σαλόνι μου και λέω συγγνώμη στο αντικείμενο. Λέω συγγνώμη στο τραπέζι και στην καρέκλα. Αυτό είναι το άλλο άκρο και ειλικρινά εκεί πέρα μπορώ να σας πω ότι έχω γελάσει πάρα πολλές φορές σκεπτόμενοι ότι το κάνω αυτό και αυτό συμβαίνει διότι πιο βαθιά, πολύ πολύ βαθιά μέσα μας αναζητάμε την αποδοχή των άλλων. Αναζητάμε την επιβεβαίωση ότι είμαστε καλοί, ότι δεν μας κρατάνε κακία, ότι ακόμα μας αγαπάνε και ότι είμαστε αυτοί οι χαρούμενοι, καλοί άνθρωποι που δεν πληγώνουν τους άλλους και πραγματικά ζητάνε συγγνώμη 1000 φορές μέσα στη μέρα. Θα σας
πω ένα μικρό τρίκ που προσπαθώ να κάνω και στον εγκέφαλό μου, αλλά και στη συμπεριφορά μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ και σε επιστημονικές έρευνες, σε ψυχολογικές έρευνες, αλλά και στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές εναλλαγές, πώς μπορείτε να αλλάξετε το συγγνώμη με το ευχαριστώ. Αντί να λες συγγνώμη στον απέναντί σου επειδή έχεις αργήσει, λες σε ευχαριστώ που περίμενες. Το κλειδί εδώ πέρα και η διαφορά του συγγνώμη με το ευχαριστώ είναι ότι εκείνη την ώρα ακριβώς δίνεις αξία στον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, του λες ενδόμηχα ένα μπράβο, σε ευχαριστώ που με έχεις περιμένει, σε ευχαριστώ για το χρόνο που έχεις διαθέσει για να περιμένεις εμένα. Για παράδειγμα, συγγνώμη που είμαι έτσι τελευταία, συγγνώμη που έχω νεύρα, συγγνώμη που έχω πέσει, συγγνώμη που δεν είμαι ο καλύτερος με αυτός, συγγνώμη που δεν είμαι καλύτερη παρέα τελευταία. Μπορεί άνετα να αντικατασταθεί με σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Σε ευχαριστώ που παρόλο που αυτή τη στιγμή περνάω μια περίεργη φάση και θέλω πάρα πολύ τη στήριξή σου, εσύ είσαι δίπλα μου, με κατανοείς, με στηρίζεις και μου πιάνεις το χέρι. Όλα αυτά τα συγγνώμη είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αντικατασταθούν με το ευχαριστώ. Αυτό το ευχαριστώ είναι το κλειδί και κάνει ακριβώς αυτό το κλικ, κάνει αυτή τη διαφορά στο πώς ακριβώς θα συμπεριφερθείς εσύ στον εαυτό σου, λέγοντας ένα συγγνώμη για παράδειγμα, τον μειώνεις, ενώ λέγοντας ένα ευχαριστώ, είναι σαν να του δίνεις αξία. Γιατί του δίνεις αξία εκείνη την ώρα. Και αυτός ο φόβος που έχουμε με την αποδοχή των γύρω μας και με το ότι πρέπει συνέχεια να αρέσουμε στους άλλους, λέγοντας ένα συγγνώμη, έχεις μια αρνητική εικόνα του εαυτού σου στους απέναντι, ενώ λέγοντας ένα ευχαριστώ, δίνεις αξία και στον άλλον άνθρωπο. Οπότε, ειλικρινά, κάτσε να το σκεφτείτε. Το να λέμε ευχαριστώ αντί για συγγνώμη, είναι ειλικρινά πολύ καλύτερο. Είναι και μια win-win κατάσταση, διότι κερδίζετε και οι δύο. Ο άλλος κερδίζει τον σεβασμό και εσύ κερδίζεις την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό. Εσύ δίνεις εκείνη την ώρα στον εαυτό σου μια μεγάλη αγκαλιά και λες ότι κοίταξε να δεις, εγώ είμαι έτσι και σε ευχαριστώ που με περίμενες. Εγώ είμαι έτσι και σε ευχαριστώ που με κατανοείς. Εγώ είμαι έτσι και σε ευχαριστώ που μου διαθέτεις το χρόνο σου και με ακούς. Διότι έχω κι εγώ αξία, έχω κι εγώ σημασία. Και αυτή τη στιγμή την αναγνωρίζω την αξία που έχω μέσα μου. Και αντί να σου ζητήσω συγγνώμη και να μειώσω τον εαυτό μου, την κατάστασή μου, την ψυχολογία μου που είναι τελευταία, σε ευχαριστώ γιατί αναγνωρίζεις και εσύ μέσω εμένα την αξία μου σαν άνθρωπος και τη συμπεριφορά μου και τη φιλία μου, διότι εγώ αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, θέλω να στηρίξω σου. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα μέσα στην καθημερινότητα που συμβαίνουν και αν θέλαμε να λέμε τόσες πολλές φορές συγγνώμη, που όλο αυτό πουλεί βαθιά μέσα μας στο 5χρονο, στον 15χρονο εαυτό μας ή ακόμα και στον τωρινό εαυτό μας, ο οποίος κρύβεται πολύ βαθιά μέσα μας, τον έχουμε βάλει σε μια αγωνία, λέγοντας συγγνώμη στους άλλους όλη την ώρα, είναι σαν να τον σπρώχνουμε συνέχεια προς τον τοίχο για να τον κάνουμε να νιώθει άσχημα. Έκλεισε το τηλέφωνο. Ζητά αμέσως συγγνώμη για αυτό που έκανες, ήταν πάρα πολύ κακό. Δεν προλαβαίνεις τη Δευτέρα για να δεις την τάδε φίλη σου. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό, πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Ενώ το πιο φυσιολογικό είναι ότι απλά δεν μπορείς εκείνη τη μέρα και είναι ανθρώπινο και θα βρείτε μια άλλη μέρα για να βρεθείτε. Υπάρχουν λοιπόν τόσα πολλά πράγματα που κάνουμε άθελά μας τον εαυτό μας για να τον υποβαθμίζουμε, για να τον υποτιμάμε και για να τον μειώνουμε. Και μέσα αυτά τα πράγματα είναι και το να λέμε 100.000 φορές μέσα στη μέρα συγγνώμη. Οπότε την επόμενη φορά που θα νιώσετε ότι λέτε συγγνώμη περισσότερες φορές από τα πραγματικά λάθη που έχετε κάνει ή τις κακές συμπεριφορές ή κάτι άσχημο που θα πείτε, σημειώστε τα. Βάλτε τα σε ένα κουμπαρά και στο τέλος της εβδομάδας θα δείτε ότι οι φορές που λέτε συγγνώμη για τον πιο ασήμαντο λόγο είναι πολύ περισσότερες από τις φορές που πραγματικά θα πρέπει να λέτε ένα συγγνώμη. Και σε αυτή την περίπτωση θα βάλω κάπου εδώ πέρα ή εδώ ένα βίντεο που μου έδωσε την έμπνευση επιτέλους για να μιλήσω για αυτό το θέμα, που είναι από μια γιατρό που ακολουθώ στο TikTok. Δεν ξέρω ποιοι έχετε TikTok, ποιοι ασχολείστε με το TikTok, η οποία έκανε ένα βιντεάκι με δύο κουμπαράδες και έλεγε τις φορές που έχω βρήσει. Βάζει κάποια νομίσματα και τις φορές που έχω πει συγγνώμη για το πιο ασήμαντο λόγο. Και εκεί πέρα έχει γεμίσει όλο το κουμπαρά και συνέχεια βάζει χρήματα. Και αυτό ειλικρινά ισχύει. Αν δεν θέλετε λοιπόν να γράφετε τις φορές που έχετε ζητήσει συγγνώμη, μπορείτε απλά να κάνετε ένα μικρό παιχνίδι με τον εαυτό σας και να βάλετε όντως δύο μικρά βάζα ή δύο κουμπαράδες. Και στον ένα να πείτε τη συγγνώμη που έχετε πει ενώ έχετε κάνει κάτι κακό, έχετε μιλήσει άσχημα ή κάνατε μία άσχημη συμπεριφορά που άξιζε κάποιος να ζητήσει συγγνώμη, εσείς άξιζε να ζητήσετε συγγνώμη, και βάλετε και ένα δεύτερο βάζο
και γράψτε οι φορές που έχω πει συγγνώμη για ασήμαντο λόγο. Ειλικρινά νομίζω ότι και στη δική μου περίπτωση, αλλά και στη δική σας, νομίζω ότι πάρα πολλοί από εμάς θα γεμίσουμε τον κουμπαρά με τη δεύτερη συγγνώμη πολύ πιο γρήγορα. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα ήθελα να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια ποια είναι η δικιά σας άποψη πάνω σε αυτό. Είστε και εσείς άνθρωπος που θέλετε συνέχεια να ευχαρίσετε τους άλλους και λέτε συγγνώμη για τον πιο ασήμαντο λόγο? Είστε άνθρωπος που δεν λέει καθόλου συγγνώμη και ότι ειλικρινά το συγγνώμη το έχει σαν κάτι ιερό? Είναι πάρα πολύ αστείο να σκέφτεστε ότι ο σοφός λαός είναι στα αλήθεια σοφός. Οι παλιοί έλεγαν ότι από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Και μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό εν μέρη, ότι πλέον λέμε συγγνώμη τόσες πολλές φορές μέσα στη μέρα, όπου φτάνουμε σε ένα σημείο που η συγγνώμη που θα πούμε για κάτι που πραγματικά κάναμε χάνει πλέον το νόημά της. Και αυτό είναι κάτι που όντως με ξύπνησε για να σταματήσω να λέω συγγνώμη τόσο πολύ. Θέλω την επόμενη φορά η συγγνώμη που θα πω να έχει ένα πραγματικό νόημα, να είναι τόσο αληθινή και βαθιά, ώστε να ξαναχτίσω, για παράδειγμα, την σχέση που μπορεί να χάλασα κάνοντας κάτι κακό. Δεν θέλω πλέον η συγγνώμη που θα πω να είναι ασήμαντη και να μειώνω τον εαυτό μου για κάτι που μπορεί να έχω κάνει και να είναι ανθρώπινο, ή μπορεί να έχω κάνει κατά λάθος, ή μπορεί καν να μην έφταιγα εγώ και απλά να είπα συγγνώμη απλά για να το πω, ή απλά γιατί έχω μάθει τόσο πολύ να λέω συγγνώμη που μου είναι πλέον δεύτερη φύση. Λέγοντας συγγνώμη τόσες πολλές φορές, με κάνουν να μην είμαι αληθινή εγώ προς τον εαυτό μου και με κάνουν να μειώνω εγώ την Ιωάννα. Και αυτό είναι κάτι που έχω υποσχεθεί και έχω ορκιστεί ότι δεν πρόκειται να κάνω. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μελλοντικά. Και σας εύχομαι να κάνετε και εσείς το ίδιο. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν θέλετε, είμαι παραπάνω από ανοιχτή να κάνουμε μια μεγάλη και όμορφη συζήτηση από κάτω στα σχόλια. Εάν επίσης επιθυμείτε, μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε στο Instagram μου. Θα σας έχω το link από τα social media μου από κάτω στο κουτί της περιγραφής. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε πάντα, μα πάντα να χαμογελάτε, να είστε αληθινοί πάνω απ' όλα στον εαυτό σας, στην καρδιά σας και στην ψυχή σας. Εγώ είμαι δίπλα σας ό,τι θέλετε. Σας φιλώ και τα λέμε συνέχεια. Γεια σας!